Λοιπόν, καταρχήν να πω το εξής, ότι στον ένα χρόνο με τα πανηγύρια τέλος πάντων για την έξοδο από τα μνημόνια πρέπει να μας προσγειώσουν και λίγο και η προσγείωση πρέπει να είναι συγκεκριμένη γιατί η καθημερινότητα του λαού μας και στον ένα χρόνο από την υποτιθέμενη έξοδο από τα μνημόνια και το λέω υποτιθέμενη από την άποψη ότι έχουμε μια καθημερινότητα, έχουμε μια εποπτεία, έχουμε μια σειρά μνημονιακές δεσμεύσεις, νόμους οι οποίες συνεχίζονται. Η Νέα Δημοκρατία επιταχύνει με το κυβερνητικό της έργο, αντιλαϊκό έργο, ό,τι της παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε λίγο καλύτερα και στις χθεσινές δηλώσεις δύο σημαντικών στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κύριου Ντομπρόφσκι και του Μοσκοβισί, όπου επί της ουσίας λένε συνεχίστε όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Δείξε μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι. Είναι οι ίδιοι στελέχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι μιλάγανε και για μια σειρά ζητήματα, διαρθρωτικά μέτρα που πήρε κατά σειρά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα καλούν ακριβώς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να πάρει. Να θυμίσω λοιπόν. Έχουμε να κάνουμε μια σειρά μεταρρυθμίσεις που αφορούν συνταξιοδοτικό. Μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν, μάλιστα τώρα τελευταία, συζητάμε τώρα για το ζήτημα της απελευθέρωσης των πληστηριασμών και της υλοποίησης πια του νόμου που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα με τη Νέα Δημοκρατία, επιτρέψτε μου να πω ότι με το νέο ποινικό κώδικα προβλέπεται να αυστηροποιηθούν οι ποινές για την αντίσταση απέναντι στα ζητήματα των πληστηριασμών και τα λοιπά, κάτι το οποίο ήδη ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι λοιπόν σε όλα αυτά, επιταχύνει η κυβέρνηση. Άκουσα τόσες φορές, ΣΥΡΙΖΑ. Ήσασταν κυβέρνηση 4,5 χρόνια. Έτσι, και λέω ότι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιταχύνει το αντιλαϊκό έργο. Η κυβέρνηση σήμερα είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Της δώσατε άλοθη, ξεπλύνατε, αφού θέλατε λοιπόν να πείτε αν κάνατε κάτι καλό, κάνατε ένα πολύ μεγάλο καλό για το κεφάλαιο. Ξεπλύνατε. Η αύξηση του κατώτερου μισθού δεν ήταν θετικό. Κοιτάξτε λίγο. Που δεν το ψηφίσατε το ΚΚΕ. Ή τις 120 δόσεις που και αυτό δεν το ψηφίσατε. Οι 120 δόσεις, λοιπόν, μην μπερδεύεστε με το κατάρθρον και με τις επί της αρχής. Εντάξει. Επειδή δεν έχουμε προεκλογική περίοδο και επειδή λοιπόν σας είδα. Όχι, κάνετε λάθος. Κοιτάξτε τα πρωτοσέλιδα του Ριζοσπάστη, να διαβάσετε και το Ριζοσπάστη. Πέρα από την Αυγή έχει μεγαλύτερη κυκλοφορία Ριζοσπάστη, τον βρίσκεται πιο εύκολα. Λοιπόν, τώρα, να σας πω το εξής λοιπόν. Λέω ότι τώρα έχουμε λοιπόν μπροστά μας όλα αυτά τα ζητήματα με τα κόκκινα δάνεια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό. Και ακριβώς επειδή συζητάμε για νέους κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία, οι τράπεζες θέλουν να είναι πιο οχυρωμένες. Και εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίρνει και αυτή τα μέτρα της στα πλαίσια του ευρωπαϊκού σχεδιασμού. Να θυμίσω όμως ότι ο λαός μας πλήρωσε τη σωτηρία των τραπεζών. Ο λαός μας πλήρωσε τη σωτηρία των τραπεζών. Ο λαός μας με PSI ξαναπλήρωσε. Ο λαός μας πλήρωσε το γεγονός ότι μια σειρά ζητήματα του ασφαλιστικού και του συνταξιδοτικού τομέα μπήκαν στα χρηματιστήρια παλιότερα. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν πρέπει να τα κρατήσουμε, να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Δεν πρέπει να είναι τράπεζες όμως. Ορίστε. Δεν πρέπει να είναι. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε με μια καλύτερη και πιο συνολική εικόνα. Τι σημαίνει πρέπει να είναι οι τράπεζες οχυρωμένες? Αν είναι οι τράπεζες οχυρωμένες, όπως είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, σημαίνει ότι παίρνονται μια σειρά μέτρα που πλήττουν τον εργαζόμενο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, και υπάρχουν τα κόκκινα δάνεια. Και γι' αυτό το λόγο. Και δύο και τρεις θα γίνουν. Εάν ο λαός μας δεν κόψει το γόρδιο δεσμό, και ο γόρδιο δεσμό είναι ότι οι τράπεζες αποτελούν ένα συστατικό στοιχείο της καπιταλιστικής οικονομίας, η οποία ζει και αναπνέει από την εκμετάλλευση του εργαζόμενου. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Να δώσουμε λίγο το λόγο στον κύριο Ιωαννίδη, που τον έχουμε αδικήσει ελαφρώς. Συνηθισμένος. Δε όχι. Εμείς δεν είμαστε πάντως. Εννοώ από την άποψη ότι είμαστε στη σειρά αυτή. Πείτε μου. Λοιπόν, εσείς με τις επενδύσεις τώρα τι... Κοιτάξτε να σας πω. Δεν δείχνετε. Αυτό που διαχρονικά εντοπίζουμε και στο ταξίδι τώρα του κύριου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, είναι ότι ελάτε κόσμα. Δηλαδή επενδύσεις σημαίνει αυτό που λέμε ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Πρέπει να το δούμε και στην πράξη τι σημαίνει. Υπόθηκε ήδη
από τον συνάδελφό σας ότι σηματοδοτείτε μία μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων. Εντάξει, το έχουμε ξετινάξει αυτό το πράγμα. Τα μόνιμα υποζύγια ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, έχουν φτάσει μέχρι εδώ. Έχουν φτάσει κυριολεκτικά μέχρι το λαιμό. Ένα δεύτερο, να σας πω, ναι, το έχουμε δει. Εργασία. Μα ακριβώς οι επενδύσεις προϋποθέτουν ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο θα έχει χαμηλούς μισθούς. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι μόνο στα ζητήματα, δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Είναι το παγκόσμιο περιβάλλον. Δηλαδή, όταν συζητάγαμε το 2009-10, μπαίναμε στην κρίση, στην καπιταλιστική κρίση στην Ελλάδα και λέγαμε ότι το μνημόνιο των μνημονίων είναι όλες αυτές οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες βλέπουν τον ανταγωνισμό με μεγάλα κέντρα όπως η Κίνα ή όπως άλλες χώρες οι οποίες ανταγωνίζονται και επί των όρων του μισθού. Επί των όρων δηλαδή το πόσο κοστίζει ένας εργαζόμενος για την επιχείρηση. Αυτό πρέπει να το δούμε και σήμερα. Αυτό πρέπει να το δούμε και σήμερα. Άρα, το να πούμε. Στους υψηλούς μισθούς που εσείς λέτε, δεν θέλετε χαμηλούς μισθούς που δίνει ο ιδιωτικός τομέας, θέλετε υψηλούς μισθούς. Ποιος θα τους δίνει τους υψηλούς? Εμείς θέλουμε. Ποιος θα τους δίνει? Αν πείτε ποιος θα δίνει τους υψηλούς μισθούς, εγώ λέω να παίρνουν 5.000 ευρώ κάθε εργαζόμενο. Πάρα πολύ. Μπορείτε να μου πείτε ποιος θα τους δίνει? Ναι, να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο τώρα, να φορολογηθούν οι μετοχές. Αφού θέλετε να μιλήσουμε επί της πραγματικότητας. Να κλείσουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό ζητάτε. Αυτό δεν είπαμε. Ο λαός μας να παλέψει εδώ και τώρα. Ξέρετε πόση κερδοφορία υπάρχει ακόμα και αυτή τη στιγμή στα χρηματιστήρια. Τι κοπανιστός αέρας. Συγγνώμη, δεν βλέπετε την αντίθεση που υπάρχει φτώχεια πλούτου. Άρα τι μου λέτε τώρα να κλείσουν? Δεν κατάλαβα. Εκεί λοιπόν που ο εργαζόμενος βάζει το χαρτί και λέει θα φάω 5 σουβλάκια στις διακοπές και ο άλλος πληρώνει μία του μέρα, είναι ένας μισθός, αυτό να μην γίνεται, δεν κατάλαβα, αυτό είναι. Αυτό σημαίνει να κλείσουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν ξέρω πώς θα λέτε. Θα γίνει, και εμείς φυσικά δεν κρύβουμε το γεγονός ότι μιλάμε για μια κοινωνία η οποία θα ικανοποιεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση. Δεν κρυβόμαστε από αυτό.